Μήπως αναρωτιέσαι πώς είναι το καινούριο παπούτσι από D. Rose που λέγεται Son of Chi ή Son of Chai? Αυτό εδώ. Λοιπόν, το παπούτσι είναι πανέμορφο, το βλέπετε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα δεύτερο χρώμα, εννοώ που κυκλοφόρησε εδώ για Ελλάδα, το μαύρο πορτοκαλί, το οποίο έφυγε την ίδια μέρα, δεν πρόλαβα καν να το πάρω. Ευτυχώς όμως πρόλαβα αυτό. Και θα κυκλοφορήσουν και άλλα χρώματα, κόκκινο γκρι και νομίζω μπλε. Το παπούτσι είναι αυτό, αν σας θυμίζει κάτι. Δεν υπάρχει στα ελληνικά μαγαζιά, είναι μόνο στο επίσημο της Adidas. Ίσως το βρείτε σε κανένα slam dunk, δεν έχω τσεκάρει, γιατί το πήρα και δεν ασχολήθηκα καν να δω αν το έχουν. Το χρωματάκι είναι κάτι σαν πολύ ανοιχτό. Δεν θα έλεγα πράσινο, λαχανί, φωσφοριζέ θα έλεγα βασικά. Ένα λαχανί φωσφοριζέ. Και τα, ό,τι βλέπετε σε ροζ είναι όντως ροζ. Εδώ μοβίζει, κάνει την ήριδα, αυτό το λεγόμενο που κάνουν, το διαφορετικό, το όμορφο. Και το από κάτω είναι όλα τα λεφτά για μένα. Εμένα μου αρέσουν οι σόλες με χρώματα. Τώρα πάμε κατευθείαν στα χαρακτηριστικά του, γιατί αυτό είναι το θέμα, πέραν από τα χρώματα. Το Son of Chi γενικώς έχει βγει πιο στενό, πιο εφαρμοστό. Εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί εδώ νιώθω την Adidas να έχει κάνει εφαρμογή Nike. Που για μένα αυτό είναι το τέλειο σενάριο, διότι η Adidas είναι η πιο ποιοτική ever στην ποιότητα κατασκευής και στα υλικά. Οπότε εδώ για μένα είναι το top παπούτσι σε αυτό το θέμα. Οπότε να ξέρετε, όσοι φοράτε Adidas και το Adidas είναι το νούμερό σας γενικά και γεμίζετε το παπούτσι, να ξέρετε ότι εδώ δεν θα μπείτε. Θα πάτε μισό πάνω σίγουρα. Οι φαν της Nike να πάνε στο νούμερό τους. Όχι πάνω, όχι κάτω. Αν θέλετε, πάρτε και ένα μισό μαζί. Αν έχετε τα φράγκα, να παραγγείλετε δύο νούμερα. Ή την ευκολία γενικά σε κάποιο μαγαζί, αν τύχει τελικά και το βρείτε σε μαγαζιά. Γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά πρέπει να παίξεις τουλάχιστον ένα μήνα για να πεις ότι οκ, okay, τέλος. Ή να σπάσει που λέμε. Αυτό. Είναι μπασκετικό. Εγώ χαλαρά το φοράω και έξω αυτό για βόλτα. Δεν έχω να τραπώ καθόλου. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά τα παρδαλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το βρείτε σε άλλο χρώμα πιο φυσιολογικό, είναι για βόλτα άνετο. Άνετο. Πάμε στο άνω. Το άνω μέρος δεν είναι κάτι τρελό γενικά του παπούτσι, αλλά είναι τέλειο. Αυτό. Δηλαδή, πάνω που λες ότι δεν, αλλά μας μπερδεύουν οι ξένοι reviewers. Γιατί αυτοί το λένε budget. Αυτό είναι το budget model τώρα, υποτίθεται, το φθηνό του Rose. Εμένα μου φαίνεται καλύτερο από το κανονικό του. Αλλά στα γούστα τα δικά μου. Λοιπόν, το πάνω μέρος είναι ένα, θα έλεγα ένα mesh upper με συνθετικό δέρμα εδώ, είναι σκληρό, εδώ είναι γερό, η προστασία του δαχτύλου είναι άρεστη. Εδώ δεν σφίγγει, είναι πολύ καλό, είναι μαλακό, έτσι. Τα κορδόνια είναι εδώ, είναι σχημένα, είναι η κατασκευή που είπα της Adidas, που είπα πριν. Η φτέρνα βλέπετε είναι και εδώ συνθετικό, γύρω γύρω, αν το παρατηρήσετε, συνθετικό, συνθετικό, συνθετικό μέχρι εδώ. Εδώ πέρα, αυτά τα κομμάτια, η γραμμή, οι γραμμές είναι πλαστικό, είναι στήριξη, φτέρνα. Το από μέσα είναι λίγο mesh, αλλά είναι σκληρό και μάλλον είναι το heel counter εδώ. Τι μάλλον δηλαδή, αυτό είναι, δεν υπάρχει εξήγηση. Τώρα, η γλώσσα μου αρέσει πολύ, πρώτα απ' όλα. Έχει το σήμα του Rose, από μέσα γράφει Son of Chai και έχει την υπογραφή του από κάτω. Επίσης, έχει ένα μικρό μαξιλαράκια, να το πω έτσι, αλλά είναι ιδανικό. Δεν χρειαζόμουν παραπάνω, πιστέψτε με, γιατί είναι και η αίσθηση του συνολικού παπουτσιού. Πάρτε παράδειγμα τα LeBron που έχουν βάλει το Air στη γλώσσα. Δεν άρεσε σε κανέναν. Γιατί δεν χρειαζόταν. Τα κορδόνια του είναι πολύ ωραία. Εγώ τα έφερα μέχρι πάνω. Φοβάμαι λίγο αυτά εδώ. Αυτά εδώ δεν τα φοβάμαι καθόλου. Εδώ όμως, βλέπετε, είναι σαν σχοινάκια. Μόνο αυτό με φοβίζει. Που προφανώς αυτά εδώ μπαίνουν μέσα σε αυτές τις γραμμές. Έτσι. Γιατί αυτές οι γραμμές είναι ένα πολύ όμορφο ανάγλυφο. Έχουν κάνει αυτό το κρυφό που φαίνεται πανέμορφο. Και όπως καταλάβατε, επειδή μπαίνει εδώ το κορδόνι, αυτό που το συγκρατεί το κορδόνι, με το που δέσεις εσύ, κλειδώνεις όλος μαζί. Το κλείδωμα είναι τέλειο, άλλωστε είναι για τον D. Rose και κάτι που πιθανόν δεν ξέρετε είναι ότι ο ίδιος ο Derrick Rose παίζει με αυτά. Να τα προσέχετε αυτά πολύ, αν ασχολούνται και οι ίδιοι παίχτες. Κάτι λέει αυτό. Έστω και για την προπόνησή του. Αλλά παίζει. Αυτό μετράει. Για μας. Η αντικρατασμική είναι η bounce, η boons. Αλλά η bounce, ξέρετε, εγώ συνήθως με την bounce
δεν τα πάμε και που και που τα φτιάχνουμε, τα χαλάμε. Αλλά εδώ, εδώ, επιτέλους μου αρέσει. Επιτέλους. Πολύ καλύτερη από άλλα παπούτσια με bounce. Τύπου Donovan Mitchell. Όταν τον Don 2, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει bounce. Δεν μου άρεσε. Εδώ πέρα η bounce είναι πολύ καλή. Είναι όμως και ισορροπημένη. Μετράει και αυτό. Βλέπετε, το ύψος είναι πολύ καλό. Η αίσθηση του εδάφους είναι τέλεια. Το ύψος δεν είναι τελείως, δεν είναι Harden, minimal κάτω. Να νιώθεις έδαφος, πόδι στο έδαφος, πατούσα. Είναι ένα κανονικό παπούτσι. Δεν υπερβάλλανε, το κάνανε τέλειο. Παρότι φαίνεται να φουσκώνει προς τα πίσω, από εδώ βασικά φαίνεται. Βλέπετε, ανεβαίνει, πώς ανεβαίνει. Αλλά στην πραγματικότητα αίσθηση είναι πολύ καλή. Ιδανική για μένα θα έλεγα. Είναι super balanced. Για μένα υποστηρίζει καλά τη φτέρνα, δεν θα το φοβηθώ. Και τον μπροστά δεν ξέρω ρε παιδιά, ελπίζω να μην πονέσει. Θέλω να πιστεύω όχι, γιατί είναι supporting το παπούτσι, από ό,τι έχω καταλάβει είναι σε φάση support πολύ. Άρρωστε για τον Derek είναι. Και πάμε και στην εξωτερική σόλα, η οποία είναι πανέμορφη κατά τη γνώμη μου. Η εξωτερική σόλα λένε ότι τους θυμίζει τον Derek Rose 4. Φυσικά εγώ τότε δεν ήξερα την τύφλα μου από αυτά τα παπούτσια. Και έχουν ελπίδες, γιατί λένε ότι εκείνο ψιλογλιστρούσε κτλ. Κτλ. Είδανε εξωτερική σόλα. Είδανε και την bounce που είχε και εκείνο και το συγκρίνουν με το 4 γιατί το θεωρούν το καλύτερό του. Και ναι, μπορώ να πω ότι όντως ισχύει. Είναι καλύτερο το Son of Chai, διότι αυτή η σόλα κατευθείαν ακούστηκε στο πλακάκι που να τη βάλω στο παρκέ. Κατευθείαν ακούστηκε. Κατευθείαν. Το μοτίβο είναι τέλειο. Αν το παρατηρήσετε, βλέπετε ότι χωρίζει. Είναι και herringbone, δεν είναι διαφανές και είναι και επιθετικό. Επίσης, αυτά εδώ τα κενά που βλέπετε τα λευκά είναι όντως κενά, αλλά στο πάτημα δεν καταλαβαίνεις τίποτα, διότι αυτά είναι πιο παχιά από ό,τι σου φαίνονται τώρα. Από κοντά είναι πολύ καλύτερη η επιφάνεια. Γενικώς η επιφάνεια είναι καλυμμένη και αυτό μου αρέσει. Δεν γλιστράς, δεν κουνιέσαι βήμα. Έχω πολύ καιρό να συναντήσω τέτοιο Adidas. Επιτέλους, επιτέλους. Απλώς για την εφαρμογή, να το δείτε κιόλας, ορίστε, πως το παρατηρείτε, παρατηρήστε τη μύτη, ότι στενεύει λίγο στο τέλος. Αυτό αναφέρουν όλοι και είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, με την πολλή ώρα που το έβαλα, με έφυγε η δυσκολία μου. Το 41 τρίτο, το Adidas νούμερό μου, εδώ εξαλείφθηκε. Και το προτιμώ έτσι, χίλιες φορές έτσι, παρά να παίζουμε σε δύο νούμερα και να σπάμε τα νεύρα μας. Αυτό λοιπόν ήταν το Son of Chai, το οποίο, παιδιά, αν το βρείτε, πάρτε το με κλειστά τα μάτια. Ειδικά τα κορίτσια, αν το βρείτε σε αυτό το χρώμα, είναι το παπούτσι σας, σας το εγγυώμαι. Μιλάμε για support, όχι αστεία. Και ίσως φέρω και τον Derrick Rose το κανονικό, να τα δούμε. Το τελευταίο, γιατί το προηγούμενο δεν ήταν τόσο καλό, λέγανε. Ή το προηγούμενο, δεν θυμάμαι. Ήταν ένα μεγάλο. Το 10 ήταν κακό, το 11 είναι καλό, το 11 είναι το τελευταίο. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα ξανακυκλοφορήσει και φοβόμαστε πάρα πολύ με τις εταιρείες ότι αν συνεχιστεί αυτή η σειρά, ότι θα τη χαλάσουν κλασικά όπως κάνουν πάντα σε όλες τις εταιρείες. Γι' αυτό σας λέω, αν το βρείτε, πάρτε το με κλειστά τα μάτια.